Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να κολλήσετε δύο καλώδια με το κολλητήρι, καθώς και πώς να κολλήσετε ένα καλώδιο σε μία πλακέτα. Τα εργαλεία που θα χρειαστούμε είναι ένα κολλητήρι, μία αλυφή, το καλάι, ένα χαρτοκόφτη. Εγώ έχω αγοράσει και μία βάση στήριξης με κροκοδυλάκια, για να με βοηθάει να κάνω πιο εύκολο τις κολλήσεις. Εσείς για μία-δύο κολλήσεις που θα κάνετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο μανταλάκια. Κάνουν εξίσου την ίδια δουλειά. Καλό θα είναι τις κολλήσεις αυτές να τις κάνουμε σε καλά αεριζόμενους χώρους, καθώς δεν είναι καλό να αναπνέουμε τα αέρια που παράγονται κατά το λιώσιμο του καλάι. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα ξεκινήσουμε. Για αρχή τοποθετούμε το κολλητήρι στην πρίζα να σταθεί, καθώς θέλει περίπου ένα λεπτό. Στη συνέχεια, ξεγυμνώνουμε περίπου ένα πόντο του καλωδίου, όπως σας δείχνω και στη φωτογραφία, με τη βοήθεια ενός χαρτοκόπτη ή με ένα ταναλάκι, ανάλογα πώς βολεύει τον καθέναν. Αυτό το κάνουμε και στα δύο καλώδια που θέλουμε να κολλήσουμε και στη συνέχεια στρίβουμε μεταξύ τους τα δύο καλώδια, όπως σας δείχνω. Για την κόλληση των καλωδίων θα πρέπει πρώτα να περάσουμε με αλυφή το γυμνό μέρος των καλωδίων και στη συνέχεια θα τοποθετούμε πάνω στα κροκοδυλάκια. Παίρνουμε το κολλητήρι και το καλάι και τοποθετώντας το κολλητήρι πάνω στα καλώδια, ακουμπάμε το καλάι ανάμεσα στο κολλητήρι και στα καλώδια και βάζουμε λίγη κόλληση τόσο όσο χρειάζεται, γιατί αν συνεχίσουμε να κρατάμε το καλάι πάνω στο κολλητήρι, η κόλληση θα λιώνει και θα πέφτει κάτω. Αφού κολλήσουμε τα καλώδια, είναι πλέον έτοιμα. Ωστόσο, για τη μόνωσή τους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μονωτική ταινία ή θερμοσυστελόμενο μακαρόνι, το οποίο όμως θα πρέπει να το έχουμε περάσει πριν από την κόλληση μέσα, ώστε να μπορέσουμε μετά την κόλληση να το σύρουμε, όπως σας δείχνω, και με τη βοήθεια ενός αναπτήρα το ζεσταίνουμε και έρχεται και αγκαλιάζει και μονώνει τα καλώδια. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να κολλήσουμε ένα καλώδιο σε μία πλακέτα που συναντάμε συχνά σε διάφορες ηλεκτρικές συσκευές. Όπως και πριν, τοποθετούμε λίγη αλυφή στο καλώδιο και του βάζουμε λίγο καλάι. Στη συνέχεια, εάν υπάρχει ήδη στην πλακέτα παλιό καλάι, δεν τοποθετούμε άλλο,
απλά το ζεσταίνουμε και ακουμπάμε το καλώδιο πάνω. Εάν το καλάι δεν είναι αρκετό ώστε να γίνει σωστά η κόλληση, τοποθετούμε λίγο ακόμα και είμαστε έτοιμοι. Έτσι και είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!